Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο Δήμος Κιάθου είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας που συνάπτει σύμφωνο συνεργασίας τεχνικής υποστήριξης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού με σκοπό την τουριστική ανάκαμψη της Κιάθου από τις συνέπειες της πανδημίας του COVID-19. Και έχουμε σε ζωντανή σύνδεση την Υφυπουργό Τουρισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη συνεργασία. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα για κάτι πολύ αισιόδοξο. Ίσως, ξέρετε, σε μια περίοδο που αναζητούμε και τα καλά θετικά νέα, αλλά από την άλλη ήρθε μια σημαντική εξέλιξη που νομίζω ότι θα βοηθήσει το νησί, αλλά θα αποτελήσει και ένα παράδειγμα βέλτιστης της πρακτικής. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι ένας πρώτος Δήμος προχώρησε σε σύναψη τεχνικής βοήθειας και συμφωνίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και ελπίζουμε να δούμε θετικά αποτελέσματα για να μπορέσει να προτρέψει και άλλους Δήμους να κάνουν το ίδιο. Πόσο ουσιαστική είναι αυτή η συμφωνία? Τη βλέπω πολύ ουσιαστική σε δύο πυλώνες. Τον ένα είναι ότι το αναφέρατε, δηλαδή το να μπορέσει το νησί να ανακάμψει, αν και πέρσι ήδη είδε σημάδια ανάκαμψης. Ελπίζουμε φέτος να είναι ακόμα πιο ισχυρά. Θυμίζω ότι φέτος για πρώτη φορά θα έχουμε και την αεροπορική σύνδεση με τη Γαλλία, απευθείας πτήση από το Παρίσι, που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η Transavia η οποία θα κάνει αυτή την πτήση. Συγχωρέστε με αν αυτό το έχω συγκρατήσει λάθος, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυξάνονται οι απευθείας πτήσεις. Συγχρόνως συνεχίζεται και η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι το νησί και γενικότερα έτσι, οι Σποράδες βρίσκονται σε ένα κομμάτι υψηλής προτεραιότητας και από τον εγχώριο τουρισμό και από τους επισκέπτες από το εξωτερικό. Πάω λίγο στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί με τους ανθρώπους που το ξέρουν καλύτερα και αυτοί είναι οι εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού να βγάλουμε συμπεράσματα για την περίοδο της πανδημίας. Να δούμε τι μπορούμε να κρατήσουμε από το κομμάτι της αντιμετώπισης των μέτρων που έχει να κάνει με την πανδημία. Γιατί ξέρετε τι πολύ σημαντικό έμεινε. Οι άνθρωποι που ήρθαν στην Ελλάδα, στη Σκιάθο και οπουδήποτε και να πήγαν, αισθάνθηκαν πάρα πολύ ασφαλείς. Αισθάνθηκαν ότι πήγαν σε ένα μέρος που τηρούνται τα πρωτόκολλα. Αυτό το έκαναν οι εργαζόμενοι μας και οι επιχειρηματίες και τους ευχαριστώ από καρδιάς γι' αυτό. Και δεύτερον, να δούμε πώς μπορεί να ανακάμψει το νησί και γενικότερα η περιοχή από τις επιπτώσεις της πανδημίας που προφανώς δεν τις έχουμε ξεπεράσει. Δεν έχουμε φτάσει στα υψηλά νούμερα τα οποία είχαμε. Μπορούμε λοιπόν να τα έχουμε για περισσότερο χρονικό διάστημα και να έχουμε και όρους βιωσιμότητας. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι η ανάκαμψη από την πανδημία, τις επιπτώσεις. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι θα γίνει έρευνα στους πολίτες, στους κατοίκους. Με ακούτε, συγγνώμη, γιατί βλέπω ότι ίσως έχει. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι δεν ξεχνάμε τον άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού θα κάνει έρευνα στους κατοίκους της Κιάθου για να δουν πώς κοινωνικά και οικονομικά βλέπουν αυτοί το γεγονός το ότι είναι ένα νησί το οποίο φιλοξενεί ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Και νομίζω και από αυτό το κομμάτι θα βγουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα, γιατί ο κόσμος αγκαλιάζει σίγουρα τη φιλοξενία και τον τουρισμό, αλλά θα έχουμε ακόμα πιο εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις μέσα από την έρευνα αυτή. Πολύ καλό λοιπόν αυτό το παράδειγμα. Είναι το πρώτο που έχουμε στην Ελλάδα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, τον Τζούμα, τους συνεργάτες, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και βέβαια τους συνεργάτες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, τον κύριο Νίκο Γκολφινόπουλο, που είναι και Έλληνας εμπειρογνώμονας στη Μαδρίτη, στον οργανισμό, και βέβαια τους συνεργάτες και τα στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, γιατί έπρεπε, πρέπει να σας πω, να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ακόμα και νομοθετικές ρυθμίσεις, τις οποίες όμως είχαμε την όρεξη και την πρόθεση και την επιμονή για να τις κάνουμε. Κύριε Ζαχαράκη, Σκιάθος έκανε την αρχή. Θα ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι? Νομίζω ότι σίγουρα ακόμα και στο άκουσμα μιας τέτοιας συνεργασίας πάρα πολλοί δήμαρχοι θα θελήσουν να δοκιμάσουν αυτή την συνεργασία. Θα δούμε βέβαια όμως και τα πρώτα συμπεράσματα. Για το καλό δεν είναι μόνο ένα επικοινωνιακό, ξέρετε, πυροτέχνημα. Δεν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Είναι ουσία και είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί Δήμοι οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν το τουριστικό προϊόν και θέλουν να γίνει αυτό με τεκμηρίωση και με την εμπειρογνωμοσύνη που φέρνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, μπορούν να το κάνουν. Ξέρετε ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά το 2022 που το στοίχημα είναι τεράστιο. Να στηριχτούμε πάνω στα καλά αποτελέσματα του 2021 και να πάμε πολύ καλύτερα. Να μπορέσει λοιπόν ο τουρισμός μας να βοηθήσει εργαζομένους να κρατήσουν τη δουλειά, νέους να πιάσουν δουλειά, να βρουν δηλαδή ένα πολύ σταθερό εισόδημα από τον τουρισμό. Και τις επιχειρήσεις να μπορούν να είναι κερδοφόρες, γιατί είναι τροφοδότης, ξέρετε, ο τουρισμός της οικονομίας. Ήδη φέτος έδωσε δισεκατομμύρια έσοδα.
Κύριε Ζαχαράκη, πριν σας αποδεσμεύσω, διότι καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος σας, ήθελα να σας ρωτήσω, θα θέλαμε μάλλον να μας κάνετε την πρόβλεψη για τη νέα χρονιά. Υψηλότερα ποσοστά, για όσους μας παρακολουθούν και δεν είναι υποχρεωμένοι άνθρωποι να παρακολουθούν τα ποσοστά, να θυμίσουμε ότι ενώ ο αρχικός στόχος το 2021 ήταν να πάμε στο 50% το 2019, και για να ξέρει ο κόσμος, το 2019 ήρθαν στην Ελλάδα περίπου 33 εκατομμύρια πολίτες και τα έσοδα ήταν 18 δισεκατομμύρια, υπερβήκαμε το στόχο. Ήδη φανταστείτε ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 11ο το 2021 τα έσοδα ήταν πάνω από 10 δισεκατομμύρια, 570 εκατομμύρια. Φτάσαμε λοιπόν σχεδόν στο 58% και περιμένουμε και τα έσοδα του Δεκεμβρίου. Εμείς λοιπόν είμαστε πολύ αισιόδοξες και αισιόδοξοι και ο Υπουργός μας στο Υπουργείο πραγματικά με τις καθημερινές επαφές που έχει και με τις αεροπορικές εταιρείες και με τους tour operators βλέπουμε, φανταστείτε τη μεγαλύτερη εταιρεία tour operator, την TUI, η οποία από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που έστελνε στην Ελλάδα θα στείλει 3 εκατομμύρια. Εταιρείες όπως η Transavia που ανέφερα πριν αυξάνει κατά 500.000 τις θέσεις που είναι για την Ελλάδα. Είμαστε αισιόδοξοι, συνεχίζουμε όμως με πολύ προσοχή με τον COVID. Θέλουμε ουσιαστικά όλα τα μέτρα να, σιγά σιγά να υποσυμφορούνται. Συγχρόνως όμως όλο αυτό να γίνεται με ένα πλέγμα ασφάλειας για τους συμπολίτες μας και τους ταξιδιώτες που θα επιλέξουν την πανέμορφη χώρα μας. Πραγματικά είναι πολύ αισιόδοξα όσα μας είπατε, Υπουργέ, και ευχόμαστε από καρδιάς να υλοποιηθούν και να τα δούμε όλα στην πράξη. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη σύνδεση και για τη συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Είμαι σε άλλο Υπουργείο τώρα. Είμαι στην Αγροτική Ανάπτυξη που υπογράψαμε ένα μνημόνιο για τον αλλιευτικό τουρισμό. Με πολύ χαρά όμως έτσι μιλήσαμε για αυτή τη σημαντική στιγμή για τη Σκιάθο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.